Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, Τρίτη 28 Αυγούστου 2018. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στον φίλο μου και συνάδελφο, στον Χρήσταθο Τσαλτίδη, που έχασε χθες το βράδυ τον πατέρα του. Καλό παράδεισο να έχει, καλό ταξίδι και καλή δύναμη και στον ίδιο τον Χρήσανθο και στην οικογένειά του σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που έχει μπροστά του. Έχουμε αρκετά να πούμε, κυρίως για το ποδόσφαιρο, με ρεπορτάζ που προκύπτει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε και όλος ο κόσμος φυσικά. Λογικό είναι, γιατί είναι κάτι που απασχολεί, και μιλάω για το διοικητικό οικονομικό. Μετά και τη χθεσινή πρώτη, ωραία ήτανε, με την παρουσία του κόσμου, της ομάδος, με την όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί, έτσι όπως έπρεπε να είναι, και με το μήνυμα που στάλθηκε προς πάσα κατεύθυνση. Κοντά μας ο χορηγός μας, Καρφόπουλος, εδώ ξανά στην ώρα για μπλε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνετε το σπίτι σας με χρώματα Καρφόπουλος. Χρώματα βερνίκια σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Καραολής Δημητρίου 24 Σταυρούπολη, με τηλέφωνο 23 10 60 13 16. Κοντά μας, κοντά σας, για τα υπέροχα του χρώματα, ο Καρφόπουλος. Τρόπος επικοινωνίας, στο mail μας, bluelibero@yahoo.gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να καταγράψετε, εδώ παρέα με εμάς. Θα δώσω το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι τούτη την ώρα όσον αφορά το θέμα του Καρίμ Σορούρ και του Τόμ Παπαδόπουλου, του Τόμ Παπαδόπουλου και του Καρίμ Σορούρ. Θα κάνω και ένα μικρό ταπεινό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Και από εκεί και πέρα θα περάσουμε να ακούσουμε τον Χρήστο Ρόβα, με τον οποίο συνομιλήσαμε καμιά ωρίτσα πριν, καθώς δεν είναι εφικτό κατά διάρκεια της εκπομπής να κάνουμε συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών, αφού είναι σε εξέλιξη προπόνηση, γι' αυτό και τις ηχογραφούμε νωρίτερα. Ο Χρήστος Ρόβας από τους παλιούς πλέον, καθώς είναι από πέρυσι στην ομάδα, μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα με αφορμή και τη χθεσινή πρώτη επίσημη στο Καφτανζόγλιο. Μπίλι μου, βάλε καμιά πενιά πριν πάμε στον Ρόβα, να πούμε λίγο κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ Μπαλαβάνο που υπάρχει μέχρι τώρα. Και αυτό που θα πω, που θα καταγράψω και θα μοιραστώ μαζί σας, είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα και την προηγούμενη εβδομάδα που απουσίασα λόγω άδειας προγραμματισμένης, αλλά και τώρα αυτές τις μέρες, διαπιστώνω ότι ό,τι και να πούμε παρεξηγείται. Το ξεκαθαρίζω ότι η ώρα για μπλε, το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πάει ο Ηρακλής μπροστά. Είτε είναι ο Σορούρ, είτε είναι ο Παπαδόπουλος, είτε είναι ο Καβαδίας, είτε είναι ο Προσπαθόπουλος, που έλεγε και ο φίλος μου ο Χαρίλαος, είτε οποιοδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα είναι. Μας ενδιαφέρει ότι όποιος έρθει να έχει πράγματα που δεν είδαμε από τους προηγούμενους. Όπως να είναι φερέγγιος. Όπως να έχει σταθερότητα. Όχι 5-6 μήνες επιτυχίας ξαφνικής γρήγορης και μετά bloom και κάτι φορά. Σταθερότητα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπως και η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να κερδιθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Και επειδή βλέπω πολλοί κόσμοι στη διαδικασία, μπαίνει πολλοί κόσμοι στο Facebook ή οπουδήποτε στα social media στη διαδικασία να λέει να ψηφίσουμε, να... ήδη βλέπω και κάποια γκάλο που κυκλοφορούν. Να λέει ο ένας θέλω αυτό, να λέει ο άλλος θέλω τον άλλον. Γνωρίζουμε τα πάντα για τις δύο πλευρές. Πώς μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, να πούμε και να κάνουμε ένα γκάλο στο διαδίκτυο και να πούμε εγώ ψηφίζω Σορούρη, εγώ ψηφίζω Παπαδόπουλο. Ξέρουμε τα πάντα. Είμαστε το Υπουργείο Εμπορίου. Είμαστε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είμαστε η διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Δεν είμαστε κάτι από αυτά. Είμαστε απλοί παρατηρητές. Και καταγράφω εγώ, εδώ στην ώρα για μπλε, απλά τα γεγονότα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να διαμορφώσω άποψη
γιατί δεν θέλω μετά να απολογηθώ σε καμία περίπτωση αν επικρατήσει η μία της άλλης στο να σπρώξατε εκείνον ή οθήσατε τον άλλον ή κράξατε τον άλλον. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Όποιος δείξει εμπράκτος ότι θέλει να πάρει τον Ηρακλή, ας έρθει να τον πάρει. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε. Η εκπομπή σε καμία περίπτωση. Και αν ήταν να γίνει κάτι που να μπει στη διαδικασία και ο κόσμος, να γίνει παρουσία χιλιάδων και με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο τραπέζι. Γιατί αυτή τη στιγμή ανάθεμάμαι αν ξέρουμε τα πάντα για τους δύο. Τα ξέρουμε? Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ. Κανένας δεν είμαι. Το λέω με αφορμή κάποια γκάλο που είδα στο διαδίκτυο και με στεναχωρεί και με λυπεί το γεγονός ότι υπάρχουν Ηρακλειδείς που μπαίνουν στη διαδικασία να μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος θέλει ποιον. Ρε παιδιά, Ηρακλής πάνω απ' όλα. Ηρακλής πάνω απ' όλα. Αυτός που θα δείξει εμπράκτος ότι έχει τα χρήματα, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα, την επιφάνεια και ότι πέρα από λόγια κάνει και πράξεις, ας έρθει να πάρει και την ομάδα. Μην φτάσουμε και στο σενάριο στο τέλος να μην γίνει τίποτα και μείνει ο Ηρακλής πάλι μόνος του και ακέφαλος. Γιατί μέχρι την Παρασκευή, για όσους δεν το γνωρίζουν και αυτό είναι κομμάτι του ρεπορτάζ, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει επενδυτής παύλα χρηματοδότης. Γιατί μέχρι την Παρασκευή πρέπει να υπογραφούν συμβόλαια. Ποιος θα τα υπογράψει? Πρέπει να τα υπογράψει η ΠΑΕ Ηρακλής. Αφημί υπάρχει. Λογαριασμός άνοιξε από χθες σήμερα το πρωί. Είναι στη διάθεση όλων. Το show me the money, δείξε μου τα χρήματα δηλαδή, ήδη έχει μπει. Ήδη έχει μπει, ήδη έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για τον όποιο ενδιαφερόμενο. Μπορεί να υπάρχει και τρίτος, δεν ξέρω κάτι, μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω κάτι για το αν υπάρχει τρίτος. Λέω τώρα με το νου μου. Μπορεί να υπάρξει και τρίτος. Όποιος και να είναι, το show me the money ξεκίνησε σήμερα. Την κλεψίδρα τη γυρίσαμε. Όχι εμείς, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι άνθρωποι που έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι σε ισχύ ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος άνοιξε χθες και από σήμερα τρέχει. Οπότε αυτά τα 3-20, είτε λέγεται Παπαδόπουλος, είτε λέγεται Σορούρ, είτε λέγεται κάπως αλλιώς, όποιος θέλει να τα βάλει, πρέπει μέχρι την Παρασκευή με κάποιο τρόπο να τα εμφανίσει. Θα είναι μέσω τραπέζης, θα είναι μέσω βαλίτσας, θα είναι, δεν ξέρω. Πρέπει να τα εμφανίσει. Αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το deadline, συγγνώμη, θα το ξαναπώ, ότι το deadline για τους ενδιαφερόμενους είναι μέχρι αύριο. Και είναι μέχρι αύριο γιατί μέχρι την Παρασκευή πρέπει να τρέξουν τα πάντα. Πρέπει να υπάρξει ΠΑΕ. Πρέπει να υπογραφούν συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Πρέπει να κατατεθούν όλα. Πρέπει να γίνουν πράγματα. Και πρέπει μέχρι την Παρασκευή οπωσδήποτε να υπάρχει επενδυτής στον Ηρακλή. Τώρα, στη συνέχεια του ρεπορτάζ, εμπράκτος, και το λέω καταγράφοντας τα γεγονότα και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν παίρνω κανενός τη θέση, ούτε είμαι εγώ αυτός που θα πω ποιος από τους δύο πρέπει να πάρει σε καμία περίπτωση. Καταγράφω αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Βάσει λοιπόν του ρεπορτάζ και των πληροφοριών, έμπρακτα αυτή τη στιγμή έχει δείξει παραπάνω το ενδιαφέρον του ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει εμφανίσει και ένα ποσό, αν θέλετε στη λέξη που θα πω, βάλτε εισαγωγικά αν θέλετε, μην βάζετε, προκαταβολής κατά κάποιο τρόπο, της τάξης των 50.000 ευρώ. Κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα από την πλευρά του κυρίου Καρίμ Σορούρ. Μπορεί να γίνει αύριο. Μπορεί να έρθει αύριο Σορούρ και να πει πάρτε 3-20, αναλαμβάνω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αύριο όμως Τετάρτη είναι η καθοριστική ημέρα, γιατί υπάρχει αυτό το deadline από τους ανθρώπους του Ηρακλή, καθώς δεν μπορούν άλλο να το έχουν αυτό σε εκκρεμότητα, γιατί επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ όσο κουραστικός και γίνομαι ακόμα μια φορά, ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να τελειώσει το θέμα. Όπως και δίποτε.
πρέπει να τελειώσει το θέμα. Με έναν από τους δύο ή με τον οποιοδήποτε πάρει την Παϊράκλης. Και το θέμα επενδυτής χρηματοδότης θα φέρει εξελίξεις και σε νέες μεταγραφές. Για παράδειγμα, ναι, ενδιαφέρει ο Μπαστακός. Έμεινε ελεύθερος από το Λεβαδιακό και είναι στα σχέδια του Παύλου Μυροφορίδη του Ηρακλή. Αλλά για να γίνει αυτή η μεταγραφική κίνηση, πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά το διοκτησιακό. Και άλλη περίπτωση μπορεί να απασχολήσει που και αυτός πρόσφατα έμεινε ελεύθερος. Αλλά επαναλαμβάνω, για να γίνει είτε του Μπαστακού είτε και κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση, πρέπει πρωτίστως να αλλάξουν τα πράγματα, και όταν λέμε να αλλάξουν εννοούμε να βελτιωθούν και να υπάρχει πλέον χρηματοδότης. Γιατί χωρίς χρηματοδότη θα είναι δύσκολη η χρονιά. Αυτή τη στιγμή είναι τα διαρκείας, είναι οι όποιες χορηγίες, είναι το όποιο ποσό μπορεί να μαζευτεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι στο κομμάτι αυτό. Και από τη στιγμή, και είναι θετικό το γεγονός, ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, να ξεκαθαρίσει γρήγορα, και όταν λέμε γρήγορα μέχρι την Παρασκευή, το θέμα των δύο ενδιαφερόμενων, να καταλήξουν στον έναν, και όταν λέμε να καταλήξουν, θα καταλήξουν από ό,τι φαίνεται βάσει των κινήσεων των δύο, εκτός κι αν οι δύο κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα πάρουν μια απόφαση στον Ηρακλή, πέρα από τον εξονυχιστικό έλεγχο που καλούνται οι ίδιοι να κάνουν και στους δύο, και στο Σορούρ και στον Παπαδόπουλο, να πάρουν και την απόφαση βάσει των πράξεών τους. Έβαλαν χρήματα, προχωράμε. Δεν έβαλαν χρήματα, είναι λόγια, δεν προχωράμε. Είναι απλό. Απλό. Δεν είναι απλό, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί έχουμε δύο που ενδιαφέρονται, δύο που δηλώνουν πάνω κάτω τα ίδια, ότι θέλουν να κάνουν πράγματα στον Ηρακλή. Μετά πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο οι δύο, είτε ένας από τους δύο είτε και οι δύο, είναι φερέγγιοι, είναι σωστοί σε αυτό που έχουν δεσμευτεί προφορικά. Ποιο είναι αυτό? Το να βάλουν τα λεφτά. Αν τα βάλουν τα λεφτά, προχωράνε. Αν δεν τα βάλουν, σταματάει εκεί. Και αυτό το ποιος σταματάει και ποιος προχωράει, νομίζω ότι θα φανεί κατά διάρκεια της αυριανής ημέρας. Και φυσικά, τώρα που υπάρχει νέος λογαριασμός και τώρα που θα τρέξει η νέα ΠΑΕ Ηρακλής και τα λοιπά, θα παρουσιαστούν και όλοι του πρόσφατου ή μακρινού παρελθόντος που θα επιμείνουν με τις απαιτήσεις τους των προηγούμενων ετών. Όπως το έκανε σήμερα ο Σάββας Κοφίδης με τον Ντούσαν Πέρνης, τον Σλοβάκο Πορτιέρο, για όσους τον θυμούνται. Είναι κι άλλοι, είναι πάρα πολλοί στη λίστα. Και θυμίζουμε για αυτά τα ποσά ο Ηρακλής καλείται να πληρώσει το 50%. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, προς τρίτους. Λοιπόν, κάτι ακόμα ήθελα να πω. Βάλε μου λίγο 9 μπιλ μου για να το θυμηθώ. Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Ενημερώνουμε πως έχουμε παραλάβει τις κάρτες διαρκείας ποδοσφαίρου και βόλεϊ. Για όσους έχουν αγοράσει, ήδη μπορούν να έρθουν από τα γραφεία του συνδυασμού μας στην πλατεία στο τέλος να τα παραλάβουν. Να βάλουμε τώρα τον Χρήστο Ρόβα, να ακούσουμε τι μας δήλωσε πριν από καμιά ώρα, καθώς τώρα είναι η προπόνηση του Ηρακλή, τη συζήτηση που είχαμε, και να επιστρέψουμε. Πάμε να μιλήσουμε με ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι πλέον παλιοί στην ομάδα από πέρυσι και έζησαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο αυτό που έγινε στη χθεσινή πρώτη. Ο Χρήστος Ρόβας είναι στην γραμμή μας. Χρήστο, καλησπέρα και καλή αρχή, αν και
Εδώ και καιρό έχετε μπει στη διαδικασία και προετοιμασίας και φιλικών, αλλά χθες ήταν η επίσημη πρώτη της ομάδος. Γερός να είσαι όπως και όλα τα παιδιά. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αθλητές να είναι μακριά από τραυματισμούς και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τον Ηρακλή φέτος στην Εθνική. Είσαι παλιός σε σχέση με κάποιους που ήρθαν φέτος, αλλά πρώτη προπόνηση δεν είχε ζήσει και θέλω έτσι να μοιραστείς μαζί μας αυτό που ένιωσες χθες μπαίνοντας στο Καφτατζόγλιο, γιατί πέρυσι είχατε έρθει όλη τελευταία στιγμή για να επανδρωθεί η ομάδα. Φέτος είναι διαφορετικά και ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία, νομίζω, και για σένα, έτσι. Εντάξει, πέρσι δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Πέρσι είχε δημιουργηθεί πολύ πιο αργά η ομάδα. Εντάξει, το συνέστημα αυτό που έζησα εγώ χθες ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο, τόσο λαό να είναι κοντά στην ομάδα σε μια τόσο δύσκολη καμπή, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πέρσι και με τους λόγους στους οποίους έχει πέσει η ομάδα του Ηρακλή. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος ήταν εξαιρετικός. Ήταν κάτι το οποίο θα το θυμάμαι, πιστεύω, για αρκετά χρόνια, μπορεί και για πάντα. Πιστεύω ότι το θυμάμαι για πάντα βασικά. Εντάξει, ήταν πολύ όμορφο συνέστημα, πάρα πολύ ωραίο. Έβλεπες κόσμο να έχει απαιτήσεις, έβλεπες τον κόσμο να περιμένει πράγματα από σένα. Και όπως είπες, εγώ είμαι παλιός, αλλά βλέπω παιδιά τώρα είναι στην ομάδα κάποιοι που είναι πιο παλιοί από μένα. Και εντάξει, όταν βλέπεις τόσους καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές, πιστεύω πως υπάρχουν σίγουρα απαιτήσεις και πιστεύω πως στο τέλος θα χαμογελάσουμε όλοι μαζί. Με πρόλαβες, θα ήθελα να σε ρωτήσω αργότερα για αυτά τα παλιά παιδιά, για τους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, στη δική σου θέση είναι ο Περόνε, που φαντάζομαι μόνο κέρδη θα μπορείς να παίρνεις από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή δίπλα σου, έτσι, που ξέρεις τι έχει κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και για μένα, δεν το συζητάμε. Ο Μανώλης τον γνωρίζω και από πέρσι που είχαμε γνωριστεί. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι συνέχεια δίπλα μου, με βοηθάει. Δεν υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να μάθω πράγματα από τον Περόνι, να κερδίσω. Και δεν είναι μόνο το παικτικό που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και άνθρωπος που έχει κάνει αρκετά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Όταν βλέπεις ανθρώπους πιο μεγάλους από σένα να θέλουν να σε βοηθήσουν, μόνο και μόνο από εκεί καταλαβαίνεις το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Όταν παράδειγμα έρχεται ο Περόνε, μου δείχνει τα λάθη που παίζουμε στην ίδια θέση και μου λέει να κάνεις αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για μένα και εκεί μου πάρα, πάρα πολύ χαρούμενος που το ζω αυτό. Αυτό που ζήσατε χθες, βέβαια, θα το ζήσετε σε μεγαλύτερο βαθμό στο φιλικό που θα γίνει με την Λάρισα 8 του μηνός, μετά τον Βόλο. Σε σχέση με πέρυσι, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει παραμείνει ο προπονητής, με τον οποίο ολοκληρώσατε και πετύχατε το στόχο σας στην άνοδο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Έχουν φύγει κάποια παιδιά με τα οποία είχες πανηγυρίσει την επιτυχία που σας άξιζε. Πώς βλέπεις την ομάδα να κυλά μέχρι τώρα, η προετοιμασία και τα πρώτα δείγματα γραφής με τα φιλικά, με όλες αυτές τις αλλαγές, Χρήστο, που προανέφερα, έτσι, το ρόστερ? Εντάξει, σίγουρα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα και καταφέραμε πέρσι αυτόν τον άθλο ήταν όλοι εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Πλέον έχουν αλλάξει σίγουρα κάποια πράγματα, άλλη φιλοσοφία. Αλλά εντάξει, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Έχουν έρθει εξαιρετικοί χαρακτήρες. Το ίδιο υπήρχε και πέρσι. Εντάξει, όσο ανεβαίνεις, βέβαια, επίπεδο, αλλάζουν και τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα οι άνθρωποι που έχουν κάνει όλες αυτές τις επιλογές, λογικά κάτι θα ξέρουν. Δεν είμαι τόσο αρμόδιος για να σχολιάσω πάνω κάτι σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι όλα θα πάνε καλά, όλα κυλάνε πάρα πολύ καλά. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα αποδυτήρια. Και εντάξει, όταν υπάρχουν προσωπικότητες στην ομάδα όπως ο Μεντερινός, ο Τάι, ο Περόνε, ο Κασναφέρης, όλα αυτά τα παιδιά, ο Κούσας, σίγουρα πιστεύω πως όταν βλέπεις τόσο καλούς ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, σίγουρα κερδίζεις πράγματα και σίγουρα σε βοηθά να πας πιο εύκολα στο στόχο σου. Και μιας και μιλάμε για στόχο, ήδη πολλοί, όχι μόνο στον Ηρακλή, οι περισσότεροι έξω από τον Ηρακλή και γνωρίζοντας τα δεδομένα της κατηγορίας, χρήζουν ήδη πρώτο φαβορή την ομάδα του Ηρακλή, με όλες αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συμφωνείς? Το ρωτάω απλά. Εντάξει, πιστεύω ότι μόνο και μόνο με το όνομα του Ηρακλής προκαλεί φόβο. Και σίγουρα πλέον και με αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα ακόμα περισσότερο προκαλεί τρόμο, θα έλεγα. Και εντάξει, θεωρώ πως μόνο και μόνο που φοράμε τη φανέλα του Ηρακλή, παίρνουμε μόνο και μόνο από αυτό δύναμη.
πιστεύω ότι όσο είναι ο κόσμος κοντά σε εμάς, έχουμε την ιστορία του Ηρακλής, σίγουρα θα καταφέρουμε να πετύχουμε και την άνοδο. Ο στόχος είναι σίγουρα αυτός. Η πρόσφατη απόφαση για να ανέβει απευθείας ο πρώτος και ο δεύτερος να παίζει μπαράζ, σε επηρεάζει, σας επηρεάζει, ή εμείς θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο? Εντάξει, εμάς ο στόχος μας της αρχής είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, και άμα κερδίσεις όλα τα παιχνίδια σίγουρα θα βγεις πρώτος. Ναι. Εντάξει, στόχος μας εννοείται ότι είναι να βγούμε πρώτοι. Και εντάξει, τώρα τι θα γίνει στη διάρκεια της χρονιάς δεν το ξέρω. Απλά θεωρώ πως είμαστε το φαβορί, είμαστε ο Ηρακλής και στο τέλος θα χαμογελάσουμε όλοι μαζί με τον κόσμο και θα πανηγυρίσουμε. Το 31 δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, αλλά φαντάζομαι και εσύ έχεις βάλει και ένα προσωπικό στοίχημα από τον εαυτό σου, έτσι, όσον αφορά το σκοράρισμα. Καλά, εντάξει, σίγουρα πέρσι το 31 ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος βαθμός. Εντάξει, καμιά φορά καλό είναι να πιστεύεις και στα όνειρα. Γιατί όχι να μην τα ξεπεράσεις κάποια στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει για μένα, σαν πρώτος στόχος εννοείται, είναι η άνοδος, ο ομαδικός ο στόχος, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην Super League, εκεί που ανήκει ο Ηρακλής. Και του χρόνου καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να μιλάμε για άλλα πράγματα. Με αφορμή την χθεσινή σου παρουσία με τον κόσμο, με φιλάθλους που να θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου, κάτι που βέβαια βλέπαμε και από πέρυσι, να τολμήσω να ρωτήσω ότι είναι η ομάδα μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα μικρός είσαι, δεν έχεις μεγαλώσει τόσο πολύ, που έχεις δεθεί και ποδοσφαιρικά και συναισθηματικά, έτσι. Άσχετα δεν έχεις τόσα πολλά χρόνια στον Ηρακλή. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι πολλά χρόνια, αλλά η αγάπη που έχω πάρει τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο εξάμηνο είναι συγκλονιστική. Βλέπω ανθρώπους να είναι χαρούμενοι, να με κοιτάνε και να χαμογελάνε, να ζητάνε φωτογραφίες, αυτόγραφα. Εντάξει, αυτό που έζησα πέρσι ήταν συγκλονιστικό για μένα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σίγουρα δένεσαι με την ομάδα, ειδικά όταν πετυχαίνεις και στόχους. Γιατί συνήθως όταν πετυχαίνεις τους στόχους δένεσαι ακόμα πιο πολύ. Και ειδικά όταν βλέπεις έτσι μικρά παιδιά να είναι κοντά σου, να σε έχουν σαν πρότυπο, να φοράνε με φανέλα δικιά σου στο γήπεδο, σίγουρα είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο σου μένει και εννοείται δεν θες να αλλάξει σε καμία στιγμή. Εύχομαι ολόψυχα να συνεχιστεί αυτό και φέτος. Καλή δύναμη, Χρήστο, πάνω απ' όλα, να ολοκληρωθεί η προετοιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάτι τελευταίο, μια και λόγια προετοιμασία. Είναι καλό για εσάς το ότι το πρωτάθλημα πάει τόσο αργά? Από ό,τι φαίνεται, Οκτώβριο θα σας δούμε να παίζετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό το πότε θα ξεκινήσει. Σίγουρα, επειδή άργησαν να γίνουν κινήσεις, σίγουρα θα λειτουργήσει θετικά αυτό. Η ομάδα θα δεθεί περισσότερο, θα γίνουν περισσότερα φιλικά και το σύνολο που θα υπάρξει και στην συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα βλέπουμε μια ομάδα που θα δίνει και την ψυχή της για να κερδίσει τον αγωνιστικό χώρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Χρήστος Ρόβας, ευδιάθετος, πάρα πολύ ωρεξάτος και ακούσατε το τι ακριβώς μας είπε. Πάμε να ακούσουμε, Μπίλη μου, τώρα τον χορηγό της ώρας και να επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Ηρακλή θα παίξει, ακόμα περιμένουμε την ώρα, 6-7 κάπου εκεί, στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, το Σάββατο το απόγευμα με τον Ολυμπιακό Βόλου, ομάδα που έχει ενισχυθεί αρκετά για να ανέβει στη δεύτερη θητική κατηγορία, καθώς πέρυσι στον όμιλό της την πρώτη θέση πήρε ο Βόλος. Ο Βόλος που θα είναι αντίπαλος του Ηρακλή στη δεύτερη εθνική. Και μετά από αυτό το φιλικό έρχεται η πρώτη ανεπίσημη εντός έδρας αναμέτρηση με τη Λάρισα, 8 του μηνός, το απόγευμα, Σάββατο είναι πάλι. Έχουμε 4 συνεχόμενα Σάββατα με φιλικά παιχνίδια για τον Ηρακλή. Με τον Ολυμπιακό Βόλο, όπως είπαμε, αυτό που έρχεται το απόγευμα του Σαββάτου, 1 Σεπτεμβρίου, 1ου νέου μήνα, στο Πανθεσσαλικό, 8 Σεπτεμβρίου με τη Λάρισα στο Καφτανζόγλιο. Ακολουθεί με τον Απόλλωνα Λάρισας παιχνίδι τώρα στο Αλκαζάρ, δεν θα σας γελάσω, στη Λάρισα θα γίνει, εκτός έδρας πάντως. Και μετά ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι εκτός έδρας με τον Εγινιακό στο Εγίνιο. Το μοναδικό εντός δηλαδή από τα 4 επερχόμενα μάτς φιλικά είναι αυτό με την Λάρισα. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και 5ο, ανάλογα με το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άλλοι λένε 29 Σεπτεμβρίου, άλλοι λένε αρχές Οκτωβρίου.
Ελαδάρα Μαλδάρα, που λέει και ο Γιώργος Ζαγόρας. Γνωστή του ατάκα αυτή για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελαδάρα Μαλδάρα θα πούμε και εμείς, γιατί κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μπάσκετ και βόλεϊ, η ίδια ημερομηνία, την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησαν προπονήσεις. Θα μπουν και αυτοί σιγά σιγά σε διαδικασία φιλικών αγώνων. Ο Ηρακλής στο μπάσκετ, στο Ιβανόφιο προπονείται και μετέχει πλέον και ο Σαββατσουγκαράκης αλλά και ο Στεν Σοκ που ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε στον Αστράγαλο. Μπίλη μου. Έτσι είναι και οι δύο στη διάθεση του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Το Σάββατο πρώτο φιλικό με το Ανατόλια στις 6 το απόγευμα στο Ιβανόφιο. Και μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε να ανακοινωθεί και η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά. Έχουμε παρένθεση, παύλα παρέμβαση από την φίλη μου, την συνάδελφο, την Αγάπη Γαβριλίδου που είναι στην γραμμή μας για συνέντευξη τύπου της Μπενφίκα. Καλησπέρα Αγάπη. Ακούμε, καλησπέρα. Η ερώτηση είναι πώς βρίσκεται η ομάδα σε φυσική κατάσταση μετά το ντέρμπι που έπαιξε το Σαββατοκύριακο. Χωρίς αμφιβολία αυτές είναι κάποιες εβδομάδες με αρκετή κούραση, με πολλούς αγώνες συνεχόμενους, με μόνο 2-3 μέρες για ξεκούραση, αλλά αυτό δεν μας βγάζει από το στόχο που έχουμε, που είναι να είμαστε στην φάση των ομίλων του Champions League. Και η ομάδα καταφέρνει να ξεπεράσει την κούραση και είναι έτοιμη για τον αγώνα. Nós estamos preparados para a nossa iniciativa e a nossa iniciativa é vir aqui e fazer tudo o que for possível para conseguirmos o nosso objetivo. Aquilo que é a iniciativa do nosso empresário que fica para ele, nós viemos aqui com um propósito e vamos fazer tudo para poder alcançá-lo. Και στη συνέντευξη τύπου την πρωινή, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δηλώσαν ότι είναι ικανοί να πεθάνουν για αυτή την πρόκριση. Πώς βρίσκεται η ομάδα, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα της Βοηθήκα για να αντιμετωπίσει αυτή τη θέληση εκ μέρους της άλλης ομάδας. Είμαστε έτοιμοι να παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία. Και θα κάνουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε το στόχο μας και δεν ανησυχούμε για το πώς θα είναι ο αντιπαλός μας. Του Βοτάρτη, κομμαντία João, που είναι στην διεύθυνση para RTP3. Hoje o Emax esteve aqui a fazer a antevisão da partida, disse que inicialmente esta eliminatória podia estar o Benfica mais favorito, mas disse que depois na primeira mão equilibrou. Concorda que é uma eliminatória favorita vivida neste momento para as duas equipas? A verdade é que, como é óbvio, no resultado da primeira volta não foi o que nós queríamos, que nós ativávamos. Mas é um jogo que já passou e neste momento o jogo está como está. E os dados são positivistas e em nada isso retira aquilo que é a nossa ambição e a nossa vontade de ser diferente. Por isso, como já disse, estamos aqui para lutar e para conseguir a nossa. Η ερώτηση ήταν ότι ο παίκτης Λέο Μάτος είπε ότι πριν το πρώτο αγώνα η Μπενφίκα ήταν περισσότερο το φαβορί, αλλά ότι στην παρούσα κατάσταση τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού δεν ήταν αυτό που θέλαμε,
Αλλά αυτό ήταν ένα παιχνίδι που έχει περάσει, που έχει τελειώσει. Και αυτό δεν μας μειώνει το κίνητρο που έχουμε και την θέλησή μας να τα δώσουμε όλα στο αυριανό παιχνίδι. Relativamente ao ambiente que vai sentir amanhã neste estádio, muito tem falado, vai ser um apoio incondicional à equipa do Paloc. Os jogadores do Benfica estão preparados para enfrentar o ambiente como vai acontecer amanhã? Temos de facto conhecimento desse ambiente próximo que aqui se tem, mas basta, isso são partes exteriores daquilo que vai ser o jogo. Claro que é um fator importante, mas nós cá também conseguimos abstrair um pouco desse ambiente e focarmos naquilo que é realmente a nossa missão. E também o ambiente só favorece um grande jogo que nós podemos pedir que aconteça e que seja favorável a nós. Η ερώτηση είναι για την ατμόσφαιρα που περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι εκ μέρους των απαντών του ΠΑΟΚ, με μια αμύωτη υποστήριξη προς την ομάδα και αν η Βενθήκα είναι έτοιμη για αυτή την καυτή ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα, αλλά αυτό είναι ένας εξωτερικός παράγοντας σε σχέση με το παιχνίδι. Είναι βέβαια ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά πρέπει να το αγνοήσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Ναι, καλησπέρα. Μια ερώτηση και στους δύο, αν γίνεται. Αν είναι πολύ βαρύ το φορτίο, η Μπενφίκα που είναι μονίμως στους ομίλους του Champions League να μείνει εκτός. Μου προηγούνται πώς παρουσιάζεις. Όχι, λέει ότι δεν πρέπει να είναι για το παίκτη. Relativamente ao peso do risco do Benfica não se qualificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, isso de certa maneira causa ansiedade para a equipe. Não. O que está na nossa mente, está no nosso foco, é passar e nada mais que isso. Nós queremos ir em frente. E é isso que é o foco. É amanhã ter uma guerra e nós estamos preparados para ela. Nada mais. Ok, se caminha a perípose, é de estou minha lomas, que a topo imas de cedromeni, né, na perásume, que imas de apolitos étimi e a na tocar na foco. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μπενφίκα. Αν μας ακούει η αγάπη. Boa tarde, novamente. Que estilo de jogo é que espera amanhã? Jogo que possa partir facilmente, para pressionar como disse. Que estilo de jogo é que espera ver em casa? Boa tarde a todos. Espero um jogo bem disputado. Um jogo em que as duas equipas vão querer ganhar. Não creio que a equipa do Paulo vá remeter à sua defensiva, porque para já não é assim que joga normalmente. E porque também, por mais voltas que nós possamos dar, tem a consciência que o Benfica é uma equipa que tem feito gols em todo lado. E nesse sentido, acredito que seja uma equipa que queira também impor a sua forma de jogar e vai ser um jogo interessante, porque são as duas equipas a querer naturalmente ver qual delas é que consegue estar mais implementada no campo. Portanto, espero um jogo difícil, num jogo em que a concentração, o detalhe vai fazer a diferença, a organização coletiva vai fazer a diferença e depois, naturalmente, espera-se sempre que haja a
tal qualidade individual que no momento ao longo possa decidir os jogos como normalmente acontece em jogos equilibrados. Por isso, espero um jogo equilibrado, difícil, mas nós estamos preparados para ele. Ιερότσινε, τι στυλ παιχνιδιού περιμένει από το αυριανό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που μπορεί να είναι πολύ ανοργάνωτο. Η απάντηση, περιμένω ένα παιχνίδι ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να μάθονται καλά. Με τις δύο ομάδες να έχουν το στόχο τους στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει συγκεντρωμένος στην άμυνα, δεν θα μπει αμυντικά, επειδή ξέρουν ότι η Μπενφίκα κάνει γκολ σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Θα είναι ένας αγώνας με μεγάλο ενδιαφέρον, με δύο ομάδες που θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους, και ένα παιχνίδι που, στον οποίο οι λεπτομέρειες και η οργάνωση μέσα στο γήπεδο μπορεί να κάνει την διαφορά, πέρα βέβαια από την ατομική ποιότητα που μπορεί να εμφανιστεί και να κάνει να γύρει το παιχνίδι για μία από τις δύο πλευρές. Com tantos milhões de euros em jogo e também com o planeamento de uma época desportiva em causa, pergunto-lhe se este é um dos jogos mais importantes para si também, este que assumiu o banco do Benfica. Os jogos para mim são sempre importantes, portanto, temos a perfeita noção de que quando representamos esta camisola, a preocupação e o foco é sempre grande. Gestão percebe alguma coisa, mas não é. O meu foco é a vitória. É a vitória. É a vitória como tem sido nos jogos que nós temos, que vão acontecendo e que nós queremos vencer, porque as questões financeiras, nesta altura, se fossem as questões financeiras, vamos olhar há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e também nessa altura o Pro ganhou uma série de dinheiros, não era normal ganhar, portanto, mas a gestão é uma área que a mim está lá, mas o meu grande foco é a vitória, questões financeiras não é a minha área de foco. Η ερώτηση ήταν με τόσα εκατομμύρια και όλο το σχεδιασμό μια σεζόν να είναι σε ρίσκο στο αυριανό παιχνίδι, αν αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό για εσάς στην Μπενφίκα. Λοιπόν, για μένα όλα τα παιχνίδια είναι, το κάθε παιχνίδι είναι πάντα σημαντικό. Και ξέρουμε ότι όταν εκπροσωπούμε την πανέλα της Μπενφίκα, η μόνη σκέψη που μπορούμε να έχουμε είναι η νίκη. Και όλη η συγκέντρωσή μας είναι στη νίκη. Τα θέματα χρημάτων, εγώ δεν είμαι ειδικός. Ξέρω ότι πριν 2-3 χρόνια η Μπενφίκα είχε βγάλει κάποια χρήματα έξτρα, αλλά δεν είναι θέματα που μου αφοράνε. O saldo treinou, como vocês viram, pelo já este treino, integrou na sua plenitude. Vou agora também ter a reunião do departamento médico a fazer todo este balanço. Estou em crer, pelo menos não houve essas queixas, estou em crer estará disponível para amanhã poder optar ou não por ele. Mas o importante é a sua disponibilidade para o jogo. Estou em crer que sim. Mas vamos ver. Só agora até a hora do jogo iremos depois. Η ερώτηση είναι αν ο Σάλβιο βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του και αν μπορεί να παίξει αρκετό διάστημα αύριο. Ο Σάλβιο έκανε όλη την προπόνηση σήμερα. Βέβαια θα έχουμε μια συνάντηση με το ιατρικό επιτελείο
αλλά εγώ νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμο για αύριο και ως εκ τούτου θα αποφασίσουμε πιο κοντά στην ώρα του παιχνιδιού αν θα το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Καλησπέρα. Με δεδομένο ότι οι παίκτες που έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι, στην Πορτογαλία, παίξανε και το ντέρμπι με τη Sporting Λισαβόνας περίπου 100 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις και θα παίξουν και αύριο στην Τούπα, τον απασχολεί καθόλου ο παράγοντας κόπωση για την ομάδα του? Dado que os jogadores que jogaram a primeira mão jogaram depois também o derby com o Sporting, que durou 90 mais 10 minutos, e, portanto, os mesmos jogadores foram utilizados, isso causa de preocupação relativamente ao possível desgaste da equipa. Nós temos vindo a jogar com muita frequência, uma grande densidade competitiva, e os nossos dados é que os jogadores têm tido uma recuperação fantástica entre os jogos. É evidente que gostaríamos de ter mais tempo para preparar qualquer um dos jogos, não só este, mas vários jogos que vamos fazendo, mas isso não quer dizer que os jogadores amanhã não estejam preparados. Portanto, não vai ser o foco fundamental, o fator de descanso, porque os meus jogadores estão a trabalhar muito bem, estão a recuperar bem, e a parte mental muitas vezes ajuda a que se passe essa disponibilidade física. Por isso, amanhã, é evidente, não vou dizer qual é a equipa que vai jogar, mas também não vai ser por questões de cansaço que a equipa irá se escolher. E ali tem o que fez me arquetar a pernídea, que me arquetar a pernídea, esse micro crónico de ástima. Alá, levo a os peitos muito por um que anda por trino de que επανακτούν την φυσική τους κατάσταση με φανταστικό τρόπο. Βέβαια θα θέλαμε έτσι παραπάνω χρόνο για να ετοιμάσουμε την ομάδα, αλλά αυτό δεν θα είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή αυτός ο παράγοντας της το χρόνο της κούρασης. Το μυαλό των παιχτών και η ικανότητά τους αυτό θα βοηθήσει. Δεν θα πω από τώρα ποιοι παίκτες θα παίξουν αύριο στο παιχνίδι, αλλά ο παράγοντας κούρασης δεν θα παίξει τη ρόλο σε αυτό. Θα πάρτε με ο Λέο Μάτσος, ο σχεδόν του Παλόκ, ήταν πάλι ο τρενεδόρ του Παλόκ, δέσαν και μια ιδέα κλάρη. Η εκείπα δεν θα ficar à espera para tentar defender a ligeira vantagem que tem com o gol fora. Isso de alguma forma pode beneficiar a abordagem do Benfica a este jogo, em que o Benfica precisa de marcar? Eventualmente sim, mas isso eu não estava à espera dessa resposta, para em função disso montar a minha estratégia, ou essa afirmação da equipa adversária, para em função disso montar a minha estratégia. Eu estou em crer que vai ser um jogo em que a equipa do Paloc vai querer naturalmente ir à procura também do gol, porque tem que ter a consciência de duas coisas. Primeiro, que está a defrontar o Benfica e que normalmente nós temos vindo a fazer gols em todos os jogos. Depois, porque, apesar de às vezes querer passar o contrário, no jogo da primeira mão ficou bem evidente a quantidade de oportunidades que nós tivemos, que, por isto ou por aquilo, que não concretizámos, mas elas surgiram. Portanto, se nós tivermos metade das oportunidades e tivermos metade desse aproveitamento, naturalmente vamos fazer gols e não só um. Agora, é evidente que amanhã é um jogo diferente com outra história. A equipa do PAOK está naturalmente a dizer a sua intenção. A minha, a nossa, é esta. Nós viemos cá com a noção clara da dificuldade que temos pela frente, mas também com a noção clara que temos vindo a ser uma boa equipa, que chegou lá em casa, que jogou lá em casa também, e que criou várias oportunidades de gol, que foi melhor no jogo da primeira mão, e que tem capacidade para também aqui marcar gol. Portanto, nós temos esta noção, temos esta consciência, e também temos a consciência que, por outro lado, é uma equipa que quiser querer ganhar. Acho que vai ser um jogo empolgante, um jogo bem disputado, em que depois, naturalmente, que o aproveitamento das situações que vão surgir poderá fazer toda a diferença. E aí, a eficácia vai ser determinante. E com as questões de eficácia, vem concentração, vem rigor, vem organização, vem disponibilidade. Ο Λέο Μάτους και ο προπονητής
δήλωσαν στην πρωινή συνέντευξη τύπου ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν θα περιμένει τη βιστή και θα κάνει το παιχνίδι του. Μπορεί αυτό να είναι ένας θετικός παράγοντας για την Μπενφίκα. Ενδεχομένως μπορεί να είναι, αλλά η δική μου στρατηγική δεν εξαρτάται από αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει το γκολ, επειδή ξέρει ότι η Μπενφίκα σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Εξάλλου στο πρώτο αγώνα είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν σε αυτό το παιχνίδι έχουμε τις μισές ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο και εκμεταλλευτούμε πάλι τις μισές από αυτές τις ευκαιρίες, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του στόχο. Ξέρουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρουμε επίσης ότι έχουμε μια ποιοτική ομάδα και με ικανότητες να σκοράρει. Θα είναι έναν πολύ όμορφο παιχνίδι και πιστεύω ότι η ομάδα που θα εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες, ποια ομάδα θα εκμεταλλευτεί καλύτερα τις ευκαιρίες, θα είναι το πιο σημαντικό. Είστε, Τσακιατράς, Marcelo Bernardo para o Esporte Interativo do Brasil. Sei que a gente está na véspera de uma decisão para o Benfica, mas eu queria que você falasse sobre a situação do Ramírez. Se ele vai ser contratado, o que você espera desse jogador? Obrigado. Por norma, até qualquer jogador ser apresentado pelo Benfica pelas distâncias que compete apresentar, eu não faço qualquer comentário. Portanto, amanhã é um jogo demasiado importante, é um jogo importante para nós, e portanto questões que ainda estão no ar e que não são situações definitivas, não vale a pena abordar. Ξέρω ότι είμαστε μία μέρα από ένα πολύ αποφασιστικό παιχνίδι, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω για τον Πέτη Ραμίρες και για την πιθανότητα να μπει στο ρόστερ της Μπενφίκα. Κατά κανόνα, εγώ δεν σχολιάζω παίκτες που δεν είναι ακόμα επίσημα στην ομάδα. Οπότε δεν θα σχολιάσω με το σημαντικό παιχνίδι που θα έχουμε αύριο. Boa tarde, o Vitório Paulo Sérgio, 81, estou aqui atrás, escondido. Gostava de lhe perguntar isto. O Benfica, isto é incontornável, vai ter que marcar aqui se quiser seguir em frente. Vamos ter o Benfica a assumir o jogo desde o primeiro minuto ou a jogar um bocadinho na expectativa daquilo que há pouco acabou de dizer, que é o Paok vai querer marcar o tal gol e, portanto, no contragolpe, a equipa do Benfica vai conseguir lá chegar e marcar. Como é que a gente vê esta partida do ponto de vista estratégico? Claramente isto. Nós não andamos a trabalhar, ou por outro, andamos a trabalhar a acreditar naquilo que estamos a fazer. A criar uma ideia de jogo, a ter uma ideia de jogo que tem vindo a ser implementada já anteriormente, na época passada, mas que este ano ainda tem sido mais evidente. E jogamos estes jogos, quer nos jogos particulares, ou que não fossem os jogos oficiais, quer estes jogos em que já começaram a contar quer pontos, quer decisões, jogamos praticamente sempre da mesma forma no que respeita à abordagem do jogo. E, portanto, eu não vou dizer aos meus jogadores para estarem quietos, para alterar a sua forma de jogar, porque nós acreditamos naquilo que estamos a fazer. Mas também a nossa forma de jogar, que tem sido uma forma positiva do jogo, em que as oportunidades têm surgido de uma forma sequente e, portanto, que tem estado sempre presente em todos os jogos, nós também temos tido vários tipos de oportunidades de gol. Umas em ataque organizado, outras em ataque mais rápido, em contra-ataque, e, portanto, estamos preparados para as várias fases do jogo e vamos jogar esse mesmo jogo dessa mesma forma, sabendo que há momentos em que vamos ter que defender, como também sabemos que há momentos em que vamos ter a bola e vamos ter que ter o critério para saber onde é que iremos entrar na equipa do PAOK, e haverá outros em que seremos setas apontadas para a baliza, porque teremos também que aproveitar esses equilíbrios que a equipa contrária poderá dar. Portanto, não vou dizer aos meus jogadores para mudar a nossa forma de jogar, não vou. Não vou porque acreditamos, porque estamos conscientes que é este o caminho, estamos conscientes que estamos a fazer boas partidas. Fomos uma equipa forte na primeira jornada, na primeira volta. Merecíamos ter ganho. Não ganhámos, vamos à procura de ganhar aqui. E, portanto, é assim que pensamos que isto não vai mudar.
η Benfica για να περάσει πρέπει να σκοράρει. Και ως εκ τούτου, σαν στρατηγική, η Benfica θα προσπαθήσει να αναλάβει την πρωτοβουλία του παιχνιδιού από την αρχή ή θα περιμένει την πρωτοβουλία του ΠΑΟ. Ποια θα είναι η στρατηγική για... Εμείς δουλεύουμε σκληρά και πιστεύουμε στην ιδέα που έχουμε για το πώς πρέπει να παίξουμε. Το έχουμε κάνει από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε φέτος και στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας και στα επίσημα παιχνίδια παίζουμε με το ίδιο τρόπο. Και αυτός ο τρόπος, ο δικός μας τρόπος παιχνιδιού είναι ένας θετικός τρόπος παιχνιδιού και δημιουργούμε ευκαιρίες με πάρα πολλούς τρόπους, είτε με αντεπιθέσεις, είτε με οργανωμένη επίθεση. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να αμυνθούμε και θα υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να κάνουμε οργανωμένη επίθεση και άλλες που θα πρέπει να πάμε γρήγορα προς την αντίπολη εστία για να εκμεταλλευτούμε κάποιες ανισορροπίες στην αντίπαλη ομάδα. Έχουμε κάνει καλά μάτς και το πρώτο παιχνίδι με το ΠΑΟΚ παίξαμε καλά και γι' αυτό δεν θα αλλάξουμε το τρόπο που παίζουμε. Έρχεται εδώ, έχουν δώσει μαζί δύο Έλληνες παίκτες. Προπονήσατε πριν από λίγο καιρό κι άλλον έναν Έλληνα παίκτη. Βρίσκεται ένα Πορτογάλο πρωταθλητή Ευρώπης στο Βιρίνια. Εδώ λατρεύεται, πέρασε πολύ πετυχημένα και λατρεύεται ο Σάντος. Το δικό σας το όνομα ακούστηκε κάποια στιγμή για τον ΠΑΟΚ πριν από λίγα χρόνια. Νιώθετε ότι είστε σε ένα περιβάλλον έτσι κάπως τελικό. Ποια είναι η νόμιζα για τους Έλληνες παίκτες? Πρέπει να τους βεβαιώσεις Γκρίκους ή Σαφερόμαχοι, όπως με συνολικά Γκρίκα. Ο ΠΑΟΚ γεμάτο γήπεδο, εξάλλου είναι παιχνίδι για το Champions League.
αλλά θα είναι μια έντονη ατμόσφαιρα, αλλά με fair play και με κάποια με σεβασμό ένας για τον άλλον. Οι έντονες ατμόσφαιρες δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Εμείς έχουμε ένα γήπεδο με τη διπλάσια χορηγικότητα από το γήπεδο αυτό του ΠΑΟΚ. Και έχουμε παίξει επιστάλλου άλλα παιχνίδια πολλά σε γήπεδα έτσι, σε καυτές έδρες. Όσον αφορά τους δύο παίκτες, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και με το Σάμαρη με τον οποίο δουλεύουμε και από πέρυσι και με τον, Οδυσσέα που ήρθε τώρα και βοηθάει αρκετά την ομάδα. Επίσης, εγώ παρακολουθώ την καριέρα των Πορτογάλων παίκτων που βρίσκονται εδώ και τον Βιερίνια και τον Βαρέλα παλιότερα. Επίσης παλιότερα η καριέρα ως προπονητή του Φερνάντο Σάντος εδώ. Υπάρχει μια σχέση στενή ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ελλάδα. Βέβαια αύριο η κάθε ομάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τις θελευθήκες να εκτελεί στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά από την Τούμπα. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε όλα. Όλα. Κράτησε αρκετή ώρα, κανένα μισά ώρα σίγουρα. Κράτησε, γιατί είναι και αυτό το διάστημα με τις μετάφρασεις. Είναι με τις μεταφράσεις. Πάνε λίγο πιο αργά, ναι. Ήτανε δύο που μίλησαν, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω. Να συμμίλησε ο Ρούμπεν Ντίαζ, ο παίκτης της Μπενφίκα, και στη συνέχεια ο προπονητής. Απλά δεν μπορούσαμε να το κόψουμε γιατί είχαμε αφήσει τα κινητά. Καλά, εννοείται. Νομίζω ότι και από τους δύο αυτό που φάνηκε είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα στην Τούμπα υποψιασμένοι για τον ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμάνε τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, βέβαια, έστωσαν έτσι να δείξουν σίγουρα ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στην ατμόσφαιρα της Τούμπας και σε όλα τα δεδομένα. Και περισσότερο νομίζω ότι θα έχουμε και μέχρι αύριο έτσι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των Πορτογάλων που έχουν έρθει. Μαζί με το συνεργείο της Βεφίκα φτάνουν τα 50 άτομα. Νούμερο που στην Τούμπα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν το έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα τηλεοπτικά συνεργεία και από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία και υπάρχει και ένα από την Βραζιλία, το οποίο μάλιστα θα μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι παρά τη διαφορά της ώρας. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό από το ενδιαφέρον που υπάρχει. Οκ, έγινε αγάπη. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Καλή καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτή ήταν η αγάπη Γαβριλίδου και φυσικά, όπως καταλάβατε, κουτσουρεύτηκε σήμερα η Βραγιά Μπλε, αλλά έτσι είναι. Με τις συνεντεύξεις τύπου και του Ηρακλή άλλες φορές κουτσουρεύουν άλλες εκπομπές ανάλογα την επικαιρότητα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως πρέπει να διαμορφωθεί, όπως έγινε και τώρα που υπήρξε επικαιρότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό μας στην Ραγιά Μπλε, τον Καρφόπουλο, με τα χρώματά του, με τα βερνίκια του, με τα ιταλικά του διακοσμητικά. Χρώματα βερνίκια σε τιμές χοντρικής ηλιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Καρολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη, 2310-60-13-16. Το ραντεβού μας ως Ραγιά Μπλε το ανανεώνουμε για μεθαύριο Πέμπτη, καθώς αύριο λόγω του αγώνα δεν θα βγει στον αέρα η εκπομπή. Θα τα πούμε με ρεπορτάζ όμως στο πέναλτι νωρίτερα αύριο, 3 με 5, την ώρα που θα μας καλέσει και θα τα πούμε τηλεφωνικά με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, βλέπω έτοιμο πόλεμο έξω, στα μάτια Μουρελή θα του δώσω τη σκυτάλη. Να είστε καλά.